Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που στην ελληνική αγορά η αλήθεια είναι δεν είναι γνωστό, το Facebook Atlas, το οποίο πρόκειται για ένα, να το πούμε έτσι, ad serving πλατφόρμα. Πώς φτάσαμε στο Facebook Atlas και γιατί επίσης η περισσότερη πιθανότητα σε αυτή την αίθουσα δεν το έχουν καν ακούσει. Η Buzz, μέσα από πολλή προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια που υπάρχει, έφτασε στο σημείο να κάνει καμπάνιες σε 5 διαφορετικές ηπείρους. Κυρίως social και web καμπάνιες, ας το πούμε έτσι, για πολύ μεγάλα brands. Κάποια στιγμή αντιμετωπίσαμε διάφορα προβλήματα και ένα από αυτά ήταν ποιους πραγματικά κάνουμε reach. Και εν πάση περιπτώσει στο Facebook γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά ποιους κάνουμε reach και ξέραμε ότι κάνουμε ανθρώπους reach. Κάποια στιγμή λοιπόν μετά ήρθε αυτό που πολλοί έχετε ακούσει ως programmatic, που τελικά δημιουργεί και έναν μύθο επειδή έχει μια πολύ φαντεζή λέξη. Το programmatic, γιατί πραγματικά εμφανίστηκε η διαφήμιση, αυτό που λένε όλοι, κάνω programmatic. Εμφανίστηκε λόγω της μεγάλης αδυναμίας του web, η οποία λέγεται anonymity. Αυτή τη στιγμή, αν εγώ πάω μία μέρα στο γραφείο του κυρίου Νόστη και συζητάμε και του πω μισό λεπτάκι να τσεκάρω κάτι στο email μου και ξαφνικά δω κάποιες διαφημίσεις, οι διαφημίσεις αυτές σε ποιον έρχονται? Στον Παναγιώτη ή στον κύριο Νόστη? Ξαφνικά εγώ λοιπόν, άμα κάτσω στο κομπιούτερ της συζύγου μου, γίνομαι γυναίκα. Αν κάτσω στο δικό μου κομπιούτερ, ξαφνικά γίνομαι πάλι άντρας. Τι targeting δέχομαι? Το programmatic κάποια στιγμή, το programmatic buying, τι ήρθε να λύσει? Ήρθε με μία κατηγοριοποίηση του targeting, η οποία συνδυάζει δεδομένα από cookies και άλλα πράγματα, κατάφερε να σπάσει το targeting των διαφημίσεων σε επίπεδο audience και σε επίπεδο context. Πολύ καλό. Πιο ακριβό. Και βέβαια να λύσουμε και το μύθο ότι υπάρχει το programmatic και υπάρχει και το Facebook και Google buying. Λάθος. Και το Facebook και το Google έχουν γίνει ήδη programmatic πλατφόρμες. Απλά το Facebook είναι πιο ακριβές. Εδώ λοιπόν, τι έχει συμβεί? Ακόμα και το programmatic για εμάς ή τουλάχιστον για κάποιους marketeers έχει προβλήματα. Εξακολουθεί και υπάρχει το anonymity. Επειδή κάνουμε programmatic, κάνουμε το real-time buying, okay, αλλά και στοχεύουμε αυτούς που κοιτάνε business σελίδες και φτάνουν στο health και άρα ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι σχετίζονται με το health, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Δεν ξέρουμε αν είναι αληθινοί άνθρωποι. Τι είναι πιο σημαντικό, πιστεύετε, αυτή τη στιγμή στο ίντερνετ? Μάλλον να το θέσω αλλιώς. Είναι πιο σημαντικός ο αριθμός της ταυτότητάς σας ή έχει πιο μεγάλο fidelity ή το Facebook ID? Τον αριθμό της ταυτότητάς σας μπορεί ξαφνικά να τον αλλάξετε, γιατί μπορεί να χάσετε την ταυτότητά σας ή κάποια στιγμή νομίζω το δημόσιο θα προχωρήσει λίγο στην τεχνολογία και μπορεί να βγάλει ηλεκτρονικές ταυτότητες. Πιο σημαντικό και πιο high fidelity ID από το Facebook ID δεν υπάρχει στον πλανήτη. Την ταυτότητά σας και το διαβατήριό σας μπορεί να τα χάσετε ή να λήξουν. Το Facebook ID δεν πρόκειται να το χάσετε. Εδώ λοιπόν είναι που έρχεται η Microsoft με το Facebook Atlas. Και λέει τι λέει το Facebook στην ουσία. Λέει people-based marketing. Τι γίνεται ακριβώς στο web? Να προσθέσω 2 πραγματάκια ακόμα. 35% των impressions στο web δεν φτάνουν στο σωστό audience. Έρευνα από TNS. 40% των καταναλωτών ξεκινούν το ταξίδι τους σε ένα device και καταλήγουν σε ένα άλλο.
94% των conversions συμβαίνουν στον πραγματικό κόσμο. Ακόμα. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Δεν έχουν γίνει όλα digital. Και τότε ήρθε το Atlas. Το Atlas ήταν μια πλατφόρμα της Microsoft παλιά, την οποία την εξαγόρασε. Έβλεπε κάποιοι άνθρωποι στο Facebook και ήταν πολύ μπροστά. Και την έκανε rebuild από την αρχή. Και τι κάνανε στην ουσία. Φτιάξανε ένα ad serving platform, το οποίο στην ουσία χρησιμοποιεί το Facebook ID για να κάνει target. Το πιο high fidelity ID που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Αντί για τα cookies. Όχι άλλα μπισκότα, λοιπόν. Το Atlas, λοιπόν, σε βοηθάει να κάνεις target με πραγματικούς ανθρώπους. Γνωρίζοντας ότι κάνεις target με πραγματικούς ανθρώπους, άρα το reach που θα πετύχεις βασίζεται σε πραγματικά Facebook IDs και άρα ξέρεις το web πραγματικά αν κάνεις σωστά targeting. Είναι platform agnostic, δεν τον νοιάζουν οι πλατφόρμες, συνεργάζεται έτσι και αλλιώς με άλλες πλατφόρμες, γιατί φυσικά σερβίρει τις διαφημίσεις σε πολλαπλά media channels. Και μας βοηθάει επίσης να κάνουμε map καλύτερα αυτό το φοβερό consumer journey. Μάλιστα, με κάποιες άλλες δυνατότητες που έχουν προσθεθεί κατά καιρούς, στο τελευταίο διάστημα, μπορείς με πολλαπλές versions κάποιων διαφημίσεων να κάνεις target μέσα από και την ίδια καμπάνια κιόλας, διαφορετικά user profiles, και να τα σερβίρεις φυσικά μέσω του Atlas. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το Atlas έχει τη δυνατότητα να σου δείξει εάν κάποιος αγόρασε, για παράδειγμα, ένα προϊόν στο desktop και αν είχε προηγηθεί κάποιο web surfing ή έχει δει αυτός ο άνθρωπος διαφημίσεις σε mobile. Και το ακόμα καλύτερο, που είναι ένα νέο feature του Μαρτίου, ότι μπορεί να συνδέσεις offline sales με online ads. Είναι τρομακτικό αυτό. Τρομακτικό με την καλή έννοια. Φανταστικό. Διότι αν έχεις μια οργανωμένη επιχείρηση η οποία ζητάει για καλό σκοπό πάντα, όχι για να στέλνει συνεχώς email campaigns, Παναγία μου, αν στέλνει, ζητάει λοιπόν τα email των πελατών για να δει αν έχουν ανταπόκριση διαφημίσεις, μπορεί μέσω του agency, μέσω ενός agency όπως είναι η Buzz και του Facebook Atlas, να κάνει τι, να κάνει match. Για αυτά τα emails, από αυτά τα emails που σας δίνω, πόσα από αυτά τα emails είδαν διαφημίσεις με τη βοήθεια του Atlas. Τι είναι λοιπόν το Atlas? Είναι ad serving platform, όπως είπαμε, cross everything. Είναι consumer led, διότι βοηθά να πούμε την ιστορία μας με τον τρόπο που θα την ήθελε πραγματικά ο καταναλωτής, και όχι όπως φανταζόμαστε πάντα οι marketeers, γιατί κάνουμε πολλά λάθη εκεί. Και φυσικά προσφέρει ενός άλλου είδους value. Γιατί μιλάμε πάντα για targeting ή, να το πω έτσι, people-based marketing. Ας δούμε λοιπόν και πώς είναι αυτό το black box που λέγεται Atlas και το οποίο δυστυχώς είναι ακόμα σε πολύ... δεν έχει δοθεί από το Facebook σε όλους, σε πολύ λίγους για την ακρίβεια. Μάλιστα, για παράδειγμα, η Omnicom αυτή τη στιγμή, παρόλο που ακόμα εξακολουθεί και χρησιμοποιεί το double click για διαφημίσεις, στην ουσία έχει βάλει από πίσω το Atlas για να μπορεί να δει πόσοι πραγματικά από αυτούς που κάνουν reach μέσω του double click, πόσοι πραγματικά από αυτούς είναι πραγματικοί άνθρωποι και όχι cookies απλά. Τι είναι λοιπόν το Atlas? Μια πανεύκολη πλατφόρμα τελικά. Σε πολλούς θα θυμίσει το Facebook Ads Manager. Θα μου πείτε, φυσικό είναι αφού προέρχεται από το Facebook. Φτιάχνει κάποιος μια καμπάνια, μετά πρέπει να φτιάξει το λεγόμενο media plan, μετά πρέπει να φτιάξει διαφημίσεις, να κάνει το targeting και μετά να φτιάξει τα λεγόμενα tracking pixels και διάφορα tags που ακούγονται περίεργα σε πολλούς. Media plan.
Τι σημαίνει media plan? Σημαίνει να βάλεις όλα τα placements, εκεί δηλαδή που οι διαφημίσεις σου θα εμφανιστούν. Και αυτό placement μπορεί να είναι, για παράδειγμα, το ad roll, όπως βλέπετε εδώ, μπορεί να είναι το ίδιο το Facebook, μπορεί να είναι πολλά άλλα πράγματα. Μετά φτιάχνεις τα ad σου. Με ένα κλασικό παραδοσιακό τρόπο, ανεβάζεις τα creatives. Φτιάχνεις το targeting, και ειδικά στο targeting, στο οποίο σε κάθε καμπάνια μπορεί να βάλεις πολλαπλά target audiences, μπορεί να ορίσεις από priority που θα έχει το κάθε target group, frequency capping, start και end date για το κάθε target group, δηλαδή ξεκινάω, χτυπάω 20 έως 30 ετών και μετά 40 έως 60 ετών. Και αυτό που μάλλον θυμίζει σε όλους σας Facebook, targeting, αλλά Facebook, από το ίδιο το Facebook, στο Atlas, Αθήνα, targeting, 25-49, σε mobile ή desktop, κτλ. Κτλ. Φτιάχνει μετά κάποιος τα tracking pixels και αυτό είναι όλο. Και αν θα μπορούσαμε εδώ να παίξουμε το βίντεο, παρακαλώ. Το οποίο θα το δείτε, γιατί η επανάληψη λέει είναι μήτρη βάσης μαθήσεως. Θα δείτε και πραγματικά πόσο εύκολο είναι. Δημιουργία καμπάνιας. Ημερομηνίες που θα τρέξουν αυτές οι καμπάνιες. Import το media plan, τα placements, δηλαδή που θα πέσουν διαφημίσεις σου, να το πούμε έτσι, σε διάφορους publishers. Διαθέτει φυσικά και import tool. Δημιουργία ads, επιλογή, η import, η drag and drop. Μιλάμε για web πάντα, έτσι, για διαφημίσεις που έφτασαν στο web, όχι στο Facebook. Δημιουργία target group. Χάρη σε αυτό, θα κάνουμε target πραγματικούς ανθρώπους στο web, αντί cookies. Μπορεί να φτιάξει φυσικά και διάφορα marketing segments. Εκπληκτικό reporting, βγάζει ακόμα και Excel με pivot tables. Υπάρχουν πελάτες στο εξωτερικό οι οποίοι χρησιμοποιούν το Atlas μόνο για reporting, επειδή έχει εκπληκτικό. Πραγματικά πολύ καλύτερο και από το ίδιο του Ads Manager. Και τελικά, το Atlas είναι, όπως είπαμε, έχει δημιουργηθεί για people-based marketing. Πολύ σύντομα, στις διαφημίσεις που θα δείτε στο web και εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.